Τίτλος του σημερινού σεμιναρίου ήταν «Κατανοώντας τις έννοιες της απασχόλησης και της παραγωγής». Πραγματικά τίθεται ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, το θέμα της κατανόησης των οικονομικών όρων. Η εκπαίδευση των οικονομικών θεωρώ ότι στα σχολεία πάσχει. Το μάθημα της οικονομικής γίνεται μόνο στην τρίτη λυκείου. Και αυτό δημιουργεί πάρα πολλές δυσκολίες σε εμάς τους πολίτες να κατανοήσουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Γνωρίζουμε μερικώς τις έννοιες, είτε δεν τις καταλαβαίνουμε καθόλου. Θεωρώ το μάθημα οικονομικών πρέπει να γίνεται με έναν τρόπο βιωματικό, με έναν τρόπο ευχάριστο και όχι να βασιζόμαστε στην αποστήθηση των όρων της οικονομικής. Δυστυχώς η αποστήθηση, αυτό που λέμε παπαγαλία, δεν συμβαίνει μόνο στην τρίτη λυκείου που διδάσκονται τα οικονομικά. Νομίζω ότι στα περισσότερα μαθήματα οικονομική στο σχολείο και στο πανεπιστήμιο, η οικονομική διδάσκεται με βάση την αποστήθηση, έτσι δεν έχουμε τη δημιουργία ενός κριτικού πνεύματος. Δεν έχουν δηλαδή και οι άνθρωποι τα κατάλληλα εργαλεία να κατανοήσουν την σημερινή οικονομική κατάσταση και αφού την κατανοήσουν να μπορούν να χαράξουν τις απαραίτητες στρατηγικές τόσο σε ατομικό επίπεδο ως άνθρωποι, αλλά και μέσα στην οικογένειά τους. Αυτά που είπαμε, αυτά που σχολιάσαμε, οι έννοιες που διαχειριστήκαμε στο σημερινό σεμινάριο, αφορούν αποκλειστικά την ύλη ενός κεφαλαίου από το βιβλίο της οικονομικής που διδάσκονται οι μαθητές στα σχολεία. Προσπάθησα όσο το δυνατόν να μεταδώσω αυτόν τον ενθουσιασμό που έχω για τις οικονομικές έννοιες, προσπάθησα να μεταδώσω τον τρόπο διαλεκτικής με τους μαθητές, με το κοινό, έτσι ώστε να ξεφύγουμε από την αποστήθηση, έτσι ώστε το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι να γίνουν ευχάριστα τα οικονομικά στους μαθητές του σχολείου. Ευχάριστα για να τα κατανοήσουν, για να τα συνθέσουν και για να μπορούν να τα ακολουθήσουν στην επόμενη ζωή τους.